Εσείς μπορεί να μην το βλέπετε τώρα, αλλά είμαι περιτριγυρισμένη από 2,5 μικρά βουνά από βιβλία. Εδώ υπάρχει μια εφαρμογή η οποία λέγεται eBay Kleinanzeigen και αυτό σημαίνει eBay μικρές αγγελίες. Εδώ το έχουν πάρα πολύ στην οτροπία τους γενικά να χαρίζουν πράγματα. Μπορείς κυριολεκτικά, άμα έχεις ένα όχημα, ένα φορτηγό ή κάτι, να φτιάξεις ολόκληρο σπίτι μόνο με τα πράγματα που χαρίζονται. Χαρίζονται συνέχεια ντουλάπες, ράφια, κρεβάτια, τα πάντα. Σε πολύ καλή κατάσταση εννοείται. Δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να χαρίσουν πράγματα σε κακή κατάσταση. Πολύ σπάνια βλέπω κάτι σε αγγελία που είναι χάλια. Και εκτός από έπιπλα χαρίζουν πάρα πολύ συχνά και βιβλία. Έχω μαζέψει γενικά πάνω από 24, είναι περίπου 24 με 25 αγγλικά βιβλία, γιατί παίρνω μόνο αυτά που είναι στα αγγλικά. Έχω και πάρα πολλά βιβλία μαγειρικής που είναι στα γερμανικά, αλλά προτίμησα να δείξω αυτό το βίντεο τα μυθιστορήματα τα οποία είναι στα αγγλικά. Άμα έπαιρνα και τα βιβλία που δίνονται στα γερμανικά, θα μπορούσα να ανοίξω μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Βλέπω συνέχεια αγγελίες και όχι μόνο σε αγγελίες, αλλά τα αφήνουν και κάτω από πολυκατοικίες σε κούτες. Έχω μαζέψει και από κούτες βιβλία. Αφήνουν χαρτί που γράφει ότι είναι για να τα χαρίσουν και απλά διαλέγεις και παίρνεις. Έχω βρει μέχρι και έξω από την σχολή μου για τα γερμανικά μία κούτα με βιβλία και είχε και μερικά αγγλικά μέσα και χάρηκα πάρα πολύ. Και ναι, είμαι πολύ περήφανη για αυτά που έχω μαζέψει. Κάποια από αυτά είναι πολύ καλά. Δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, εννοείται. Έχω ξεκινήσει ένα από αυτά, αλλά ήθελα απλά να κάνω βίντεο να σας τα δείξω, για να κάνω και ένα βίντεο για βιβλία, γιατί μου ζητάτε πάρα πολύ συχνά βίντεο για βιβλία. Αν δει! Και μου ζητήσατε και στο Instagram όταν είπα για αυτά τα βιβλία, να κάνω βίντεο και να σας τα δείξω, οπότε ορίστε. Αν δει! Συγγνώμη κιόλας. Θα βγεις ή όχι? Άντε, άντε. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε μία. Και άμα δεν θέλετε να χάνετε κάποιο βίντεο, γιατί πολλές φορές το YouTube δεν στέλνει ειδοποιήσεις ή δεν δείχνει πολλές φορές το βίντεο και στις συνδρομές, μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι. Και επίσης αυτό είναι και το Instagram μου, άμα θέλετε να με ακολουθήσετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα βιβλία που έχω. Τα πρώτα τρία είναι του Ian Fleming και είναι ουσιαστικά τα βιβλία James Bond. Είναι τρία βιβλία James Bond. Το ένα είναι το Diamonds Are Forever, το άλλο είναι Live and Let Die και το Thunderball. Αυτά τα δύο τα ξέρω σίγουρα γιατί έχω δει τους τίτλους σε ταινίες, έχουν γίνει ταινίες. Τα πιο πολλά από όσα έχω πάρει κιόλας είναι κάπως παλιά. Είναι λίγο vintage και μου αρέσει πολύ αυτό. Είναι ένα κλασικό paperback. Αυτή η έκδοση είναι του 1978, το είδα μόλις τώρα. Αυτή είναι του 65. What? Αποκλείεται. Λέει ότι είναι το 58, δεν ξέρω με είναι αλήθεια. Όχι ρε, να, το 65. Πρέπει να είναι το 65, γιατί αυτή είναι η τελευταία έκδοση που έχει αναγραμμένη εδώ πέρα. Wow, okay. Μετά έχω τρία βιβλία τα οποία ανήκουν σε τριλογία, δεν ξέρω αν έχει περισσότερα. Νομίζω έχει και περισσότερα. Πρέπει να είναι σειρά από πολλά βιβλία. Είναι αυτά τα τρία. Πρέπει να είναι κάτι σε μυστήριο. Γιατί γράφει πίσω detective, bla bla bla. Δεν τα έχω ψάξει ιδιαίτερα, πάντως είναι το 1, το 2 και το 3. Γιατί είχα γκουγκλάρει τους τίτλους να δω με τη σειρά, άμα είναι όντως τη σειρά ή άμα λείπει κάποιο. Μ' άρεσαν πολύ τα εξώφυλλα και ίσως να είναι και ενδιαφέροντα βιβλία, why not. Μετά έχω κάτι wow, που μόλις το είδα λέω πρέπει να το πάρω. Είναι δύο βιβλία Harry Potter και τα πήρα δωρεάν και δεν το πιστεύω τα πήρα δωρεάν, είναι απίστευτο. Πρώτο, Φιλοσοφική Λίθος και το Κύπελλο της Φωτιάς, που επίσης το Κύπελλο της Φωτιάς μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, ήταν πάρα πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από όλες τις υπόλοιπες και όλο το τρίαθλο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε. Και ναι, είναι δύο βιβλία Harry Potter, είναι σε τέλεια κατάσταση. Να πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά έχω κάτι πολύ κακό, είναι το 50 Shades of Grey. Είναι από τα χειρότερα βιβλία που έχουν γραφτεί, πιστεύω. Το έχω ξεφυλίσει, έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα και είναι τόσο κακογραμμένο. Είναι γραμμένο με τρόπο που ένα παιδί γυμνασίου θα έγραφε καλύτερα. Αυτό πιστεύω. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Το επόμενο είναι αρκετά παλιό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο.
Είναι έτσι λίγο vintage. Και νομίζω το έχει γράψει ένας γκουρού. Αυτός ο Jay Krishnamurti, που είναι ο συγγραφέας, πρέπει να ήταν κάτι σαν γκουρού. Γι' αυτό το βιβλίο του. Οπότε παίζει να είναι λίγο spiritual γενικά. Να έχει φιλοσοφίες και τα λοιπά και φαίνεται ενδιαφέρον. Να δούμε του πότε είναι. Πάντως έχει πολύ κίτρινες σελίδες, μου αρέσει αυτό. Είναι του 70. Nice. Μετά έχω πει κάτι ενδιαφέρον. Είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει ένα ιστορικό από αεροπορικά δυστυχήματα. Δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό βιβλίο. Πίσω μάλιστα γράφει ότι η αεροπορία θεωρείται ασφαλής, αλλά δεν είναι. Οπότε ορίστε όλα τα δυστυχήματα που έχουν γίνει. Και αυτός που το έγραψε, ο κύριος Patrick Foreman, είναι μάλιστα πιλότος. 91, 90s, εννοείται 90s το βγαίνουν τέτοια πράγματα. Αυτό το βιβλίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και είναι καινούριο. Είναι αυτό και λέγεται These Strange German Ways. Ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, πώς λειτουργούν, πώς σκέφτονται. Και φαίνεται πολύ διασκεδαστικό. Μάλλον το είχε κάποιος μετανάστης σαν και εμένα που προσπαθούσε να προσαρμοστεί. Είναι ολοκένουργιο λάμπι, είναι σαν να το πήρα από το βιβλιοπωλείο. Και θέλω πολύ να το διαβάσω, έχω πορεία να δω τι λέει. Αυτό το έχω δύο φορές μάλιστα, γιατί το πήρα από μια κοπέλα που τα χάριζε και το χάριζε και άλλη μία, χωρίς να δω ότι τα χάριζαν και οι δύο, οπότε κατέληξα να το έχω δύο φορές. Και είναι και αυτό που διαβάζω τώρα, είναι το πρώτο από όλα αυτά που ξεκίνησα να διαβάζω. Δεν είναι τόσο ωραίο, δηλαδή δεν είναι το γούστα μου, δεν το κρίνω. Αλλά προσωπικά εμένα δεν μου αρέσουν πολύ τέτοια είδη βιβλίων και για να το είχαν δύο άτομα από αυτά που τα χάριζαν, σημαίνει ότι ήταν αρκετά δημοφιλές. Θα το τελειώσω και θα σας πω πώς ήταν. Μετά έχω κάτι που βρήκα στην πολυκατοικία μου, εδώ που μένω κάτω στα σκαλιά. Είναι ένα λεξικό γερμανικό. Είναι για σχολείο και επάγγελμα και είναι πολύ χοντρό. Είναι 1000 σελίδες, wow. Και βγήκε το 97, οπότε είναι παλιό. Τώρα έχω κάτι που μόλις το είδα εκστασιάστηκα, το άρπαξα και έφυγα. Είναι ένα βιβλίο του Carl Sagan ή Sagan, οι Έλληνες τον προφέρουν Sagan, αλλά νομίζω είναι Sagan. Είναι αυτό, ο Carl Sagan, για όσο το ξέρετε, έχει κάνει το υπερ διάσημο ντοκιμαντέρ Κόσμος. Είναι ίσως το πιο διάσημο ντοκιμαντέρ για το διάστημα και το σύμπαν. Και είναι όντως υπέροχο. Έχω δει κάποια επεισόδια και είναι τόσο καλοφτιαγμένα. Τα έβλεπα και η μαμά μου στην παιδική της ηλικία και ήταν ό,τι πιο δημοφιλές. Είναι pure 80s. Και φαίνεται και το βιβλίο αυτό ότι είναι pure 80s. Το έγραψε μετά από το Κόσμος, γιατί και το Κόσμος νομίζω είναι βιβλίο αρχικά. Και δείτε πόσο ωραία κλασική vintage είναι η γραμματοσειρά. Ξεκίνησα λίγο να το διαβάζω και λέει όντως πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και εκδόθηκε το 84. Για μένα μου δεκαετία ever. Μετά έχω κάτι που επίσης μόλις το είδα εκστασιάστηκα. Είναι το The Thornbirds. Άμα ρωτήσετε τη γιαγιά σας ή τη μαμά σας, είναι βιβλίο που το ξέρουν. Όχι μόνο βιβλίο, αλλά και σειρά που το ξέρουν οπωσδήποτε, γιατί ήταν μια σειρά που είχε μεταφραστεί νομίζω και στην ελληνική τηλεόραση κάποτε και στα ελληνικά λέγεται «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας». Είναι πάρα πολύ όμορφη έκδοση, δεν έχει τίποτα ούτε εδώ, ούτε εδώ, ίσως να έχει dust jacket βασικά και λείπει, αλλά είναι αυτό και έχει τον τίτλο στο πλάι με καλλιγραφικά γράμματα και είναι πανέμορφο και είναι οπωσδήποτε από τα βιβλία που θα διαβάσω σχετικά νωρίς σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί ήθελα και πριν να το διαβάσω και ήμουν πολύ τυχερή που το βρήκα δωρεάν. Αυτό το βιβλίο φαίνεται ενδιαφέρον, λέγεται Naked και είναι του David Sedaris, άμα τον προφέρω σωστά. Δεν έχω διαβάσει καν την υπόθεση, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, αλλά λέει ότι είναι ψυχαγωγικό, ότι είναι διασκεδαστικό, χιουμοριστικό βιβλίο. Άμα το ξέρετε, πείτε μου αν είναι ωραία. Γενικά, άμα ξέρετε οποιοδήποτε από τα βιβλία που δείχνω εδώ πέρα, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω. Άμα τα έχετε διαβάσει, άμα τα έχετε ακουστά. Τώρα έχω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ η υπόθεση. Λέγεται The Book of Salt. Το έχει γράψει η Monique Truong. Και καταρχάς είναι πανέμορφη έκδοση. Τι ωραία. Δεν φαίνεται, λέγει πάρα πολύ μικρά χρυσά βουλάκια. Είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται στα 30s και οτιδήποτε είναι σε παλιά εποχή, ξέρετε ότι
πουλάω και την ψυχή μου. Ανυπομονώ και αυτό να διαβάσω. Τώρα έχω κάτι πολύ κλασικό, το ξέρετε νομίζω. Είναι το The Giver του Lois Lowry και το έχω δει σε πάρα πολλές λίστες με βιβλία γύρω στις 100 σελίδες ή πολύ μικρά βιβλία, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει κάποιος. Έχει βραβευτεί, υπόθεση δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, την έχω διαβάσει πολλές φορές αλλά συνέχεια την ξεχνάω. Αλλά λέει ότι είναι για όλες τις ηλικίες, κάτι που είναι πολύ ωραίο. A Painted House του John Grisham. Διαδραματίζεται και αυτό σε παλιά εποχή, στο 1952, επίσης από τις αγαπημένες μου δεκαετίες. Και φαίνεται από τα βιβλία που μου αρέσουν πάρα πολύ βασικά. Διαβάζω κάτι για λιβάδια, για χωράφια, για δουλειά. Ο ήρωας είναι 7 χρονών και φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Τώρα έχω κάτι που φαίνεται ψιλοπολεμικό, είναι κάτι που θα διάβαζαν οι μπαμπάδες μας. Είναι το Judgment on Delchev. Βλακίες λέει, μπορεί να μην είναι καν πολεμικό. Δεν ξέρω γιατί το έβγαλε πολεμικό. Πίσω γράφει ότι είναι thriller, ότι έχει πολλή αγωνία, είναι ψιλομυστηρίου. Αυτό. Έχω ακόμα 2 βιβλία και τελειώνουμε. Το επόμενο είναι αυτό, το The Rising Sun. Γράφει ότι είναι νούμερο 1 international bestseller και είναι thriller και μυστήριο. Δεν έχω διαβάσει αρκετά μυστήρια γενικά, πάντα ήμουνα του κλασικού δράματος. Και το τελευταίο είναι ό,τι πιο κλασικό, νομίζω το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με βιβλία, είναι το Animal Farm του George Orwell. Νομίζω δεν θέλει καν εξήγηση, το ξέρουν όλοι αυτό το βιβλίο, είναι μια υπέροχη αλληγορία, πάρα πολύ κλασικό, έχει πάρα πολλά μοτίβα μέσα για πολιτική και η έκδοση είναι του 67. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να πω κάτι πάρα πολύ exciting. Την άλλη εβδομάδα, άμα όλα πάνε καλά, θα έχω καινούρια κάμερα. Είναι η κάμερα που θέλω πάρα πολύ καιρό, είναι vlogging κάμερα, είναι μικρή δηλαδή, αλλά παίζει να έχει καλύτερη ποιότητα και από αυτήν που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή και ίσως να γίνει και η βασική μου κάμερα, θα την έχω και για vlogs και για τέτοια βίντεο. Και μετά από αυτό θα πάρω και ένα μικρόφωνο, γιατί αναγνωρίζω ότι ο ήχος μου μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και όταν έχεις καλή εικόνα είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις και καλό ήχο. Αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα του βίντεο. Οπότε ναι, αν όλα πάνε καλά, το άλλο Σάββατο θα γυρίσω βίντεο με καινούργια κάμερα και θα ξεκινήσω επίσης και τα vlogs. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το να έχεις καλή κάμερα και καλό εξοπλισμό σου ανοίγει άπειρα την όρεξη να κάνεις βίντεο και αυτή την κάμερα την έχω από το 14 νομίζω περίπου, σίγουρα 5 χρόνια δηλαδή και έδωσε για μια καινούργια λοιπόν. Αυτά λοιπόν από μένα, εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye!